Ισραήλ σφυροκοπάνε λέει από το Λίβανο με στόχο τα αναπομείνατε στελέχη της Χεζμπολά. Από το βομβαρδισμό σε αποθήκη της Βηρυτού σκοτώθηκε ο ανώτερος συνεργάτης στοιχείων πληροφοριών της Χεζμπολά, Χασάν Χαλίλ Γιασίν. Λίγες ώρες μετά, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε και τον διοικητή μονάδας ασφαλείας της Χεζμπολά, Ναμπίλ Καούκ. Υποστηρικτές της Χεζμπολά σε Λίβανο και Ιράν θρηνούν τον θάνατο του Χασάν Ασράλα. نالها دفاعا عن فلسطين تبريكات للتعازي لاستشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الله اكبر امريكا الشيطان الاكبر الله اكبر امريكا الشيطان الاكبر دخيل اجراك يا سيد خدوا اولادنا وقيموا عيوننا خدوا بيوتنا السيد حسن الله اللي عم يدافع عن الام العربيه كلها السيد ما بيموت Θρήνος και κλάματα και στο κοινοβούλιο του Ιράν. Μαύρη σημαία υψώθηκε στην κορυφή του τζαμιού του Ιμάμ Ρεζά στη Μασάντ. Από αυτούς τους κρατήρες που δημιουργήθηκαν μετά την επιχείρηση νέα τάξη του Ισραήλ, πήγες ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν ότι ανέσυραν τη σώρα του Χασάν Ασράλα, ενώ σύμφωνα με το Ρόιτερς περίπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεντινάτ Ισραήλ χισλά ετμόλ את רב המרצחים חסן נסראללה. נסראללה לא היה עוד מחבל. הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν μέσω ενός χάρτη που έδωσαν στη δημοσιότητα ότι το αρχηγείο της Χεζμπολά κρυβόταν, σύμφωνα με το Τελαβίβ, μεταξύ ενός σχολείου της Βηρυτού και ενός σχολικού συγκροτήματος των Ηνωμένων Εθνών. Στο αρχηγείο της Χεζμπολά, τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έριξαν 85 διατριτικές βόμβες για να ρευστοποιήσουν, όπως δήλωσαν, τον Νασράλα και άλλους 20 ανώτερους αξιωματούχους της Χεζμπολά. Αυτοί ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολά, Χασάν Νασράλα, και ένας εκ των υπαρχηγών του, ο Αλί Καράτσι, αλλά και ο επικεφαλής της μονάδας ασφαλείας του Νασράλα, Ιμπραήμ Χουσέιν Τζαζινί, ο επί σειρά ετών σύμβουλος του Νασράλα, Σαμίρ Τόφικ Ντίμπ, ο υπεύθυνος δυνάμεων κρούσης της Χεζμπολά, Μοχάμεντ Σαμπλινί, και ο υπεύθυνος ελέγχου πυρών της Χεζμπολά, Αλίνα Εφαγιούμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι από την επιχείρηση Νέα Τάξη σκοτώθηκε και ο υπαρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Αμπάς Δελφορουσάν. Το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει. Η δολοφονία Νασράλα δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι φόβοι παραμένουν έντονοι για πιθανή χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Οι απεσταλμένοι του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου και ο οπερατέρ Δημήτρης Αλεξάκης κατέγραψαν τις προετοιμασίες του Ισραηλινού στρατού στην καρδιά των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αντάφ Σοσανή, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση στη Βηρυτό και όσα προηγήθηκαν. Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μια ευκαιρία, μια επιχειρησιακή ευκαιρία που μας επέτρεψε να κάνουμε την επίθεση. Οι πιλότοι δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο στόχος του πλήγματος. Συγκεντρώναμε πληροφορίες για τον Ασράλα εδώ και δεκαετίες. Δημοσίευμα των New York Times κάνει λόγο για διείσδυση μυστικών κομμάτων του Ισραήλ στα ενδότρα της Χεζμπολά από το 2006. Οι Ισραηλινοί εργάστηκαν σιωπηρά και μεθοδευμένα για τη δημιουργία ενός τρομερού μηχανισμού πληροφοριών που διείσδυσε βαθιά στη Χεζμπολά για να εκτελέσουν ευαίσθητες αποστολές πληροφοριών. Πληροφορίες γαλλικής εφημερίδας Παριζιέν αναφέρουν ότι ο Ιρανός κατάσκοπος ήταν αυτός που κάρφωσε τον Ασράλα στο Ισραήλ ελάχιστα λεπτά πριν τη δολοφονία του.